Έλα ρε. Έλα, τι έγινε. Λοιπόν, καλά, τι θα γίνει, θα το κάνουμε. Λοιπόν, κοίτα, πήγα και κοίταξα λίγο τον καιρό. Να σου πω το εξής. Και αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι εδώ, αν δεν γίνει σήμερα. Θα βγάλει φίλε, πέσει η θερμοκρασία και ο ήλιος είναι ήδη χαμηλά. Αν είναι να πάμε, νομίζω ότι καλύτερα βράδυ. Ο Τζιμς έχει ξυπνήσει πάντως, μπορεί. Ετοιμάζεται. Τόσο νωρίς. Μέχρι να ετοιμαστεί αυτό θέλει μια ώρα, ρε φίλε. Εγώ λέω πάμε, στο 3.30. Κοίτα, εγώ με τώρα είμαι στη Μανιταρό περιοχή αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ έχω στο μυαλό μου 4. Οχ, 5 θα μου το πας. Την άλλη εβδομάδα θα έχει καλύτερη θερμοκρασία, δηλαδή ανεβαίνει. Την άλλη εβδομάδα, εγώ σου λέω να μην το αφήσουμε. Για να καταλάβεις, το βίντεο έχει ξεκινήσει από τώρα. Δηλαδή, όση ώρα μιλάμε, έχω βάλει κάμερα και γράφω. Μήπως θα κάνουμε βραδινό. Κάτσε να πάρουμε και τον Τζίμι τώρα, να δούμε τι λέει. Έλα, Τζίμι. Ο κάπτεν μαζεύει μανιτάρια στο βουνό τώρα. Γενικά. Αυτός μου το έλεγε την προηγούμενη φορά να το κάνουμε τέτοιο, να το κάνουμε βράδυ. Αυτός είπε να το κάνουμε βράδυ. Ναι, επειδή θα έχει πιο καλό φωτισμό με χριστουγεννιάτικα και τέτοια. Α, δεν κακή ιδέα τώρα που το σκέφτομαι. Και εγώ τώρα που και είδα και τα βίντεο που είχαμε βγάλει την προηγούμενη φορά και φαίνονται καλά φίλες μπροστά στο δέντρο, αν το κάνουμε στο Σύνταγμα. Το βράδυ στην πλατεία σου στο Σύνταγμα μαζεύονται πάρα πολύ κόσμο. Έχει κλόουν, έχει γάι βασίλη, έχει και φως έχει. Κέντρο και παίρνουμε κάμψη. Πού είναι, πού είναι το χαρτί? Είσαι έτοιμος να επιστρέψουμε? Φίλε, σήμερα νιώθεις καλά? Πιστεύω ότι άμα μπω για κάμψεις θα περάσω ακόμα και τον κάπτεν. Οπότε λοιπόν, τα 20 ευρώ θα τα πάρω εγώ. Κάπτεν παίζει να είναι σε κανένα βίγκαν εστατόριο. Ναι. Έχει δώσει τα μανιτάρια που έχει μαζέψει. Ξεκίνησε ο Νικήτας, παιδιά. Έχει βάλει κάτω το τρίποδο μέσα στη μέση στο Συντάγματος. Κοιτάξτε τι γίνεται, γίνεται χαμός. Ο κάπτεν θα φοβάται ότι θα κάνει κάμψεις και θα τον πατήσουν. Εδώ η ψευτοπετσέτα του Νικήτα για τις κάμψεις. Όλοι τον κοιτάνε, λένε τι θα κάνει, τι θα κάνει. Μετά, μόλις κάνει τις κάμψεις. Μόλις κάνει τις κάμψεις. Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ τώρα να κάνω κάμψεις στους όλους. Ναι, ρε. Βγάλει τα όλα, κάμψεις. Να κάνουνε μερικοί πρώτα και να κάνω μετά εγώ. Α, θες να το κάνουμε έτσι. Είστε καλοί ξενυγοί όλοι μου φαίνεσαι. Είσαι εδώ. Πόσες κάμψεις βγάζετε? Εγώ δεν βγάζω. Εσύ είσαι ο καλός τους. Εγώ. Είσαι ο καλός τους. Ποιος είναι ο καλός? Πόσο χρόνο είσαι? Ωραία. 50. Έχουμε επιστροφή Greek Strength Games. Εδώ με Jimmy πάλι και Captain. Μοιράζουμε 20 ευρώ. Έχουμε challenge σήμερα, το οποίο θα είναι κέρδισε με στα push-ups και πάρε 20 ευρώ. Ο Captain θα κάνει πρώτος push-ups. Όσα περισσότερα βγάλει, αυτό θα είναι το νούμερο που πρέπει να περάσει ο άλλος για να κερδίσει. Για παράδειγμα, βγάζει 60 push-ups. Το κρατάμε και όποιος βγάλει 61 είναι ο νικητής. Παίρνει το 20 και πάει να το φάει, να περάσει καλά, να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Στην καλύτερη φεύγει με 20 ευρώ, στη χειρότερη φεύγει με ένα ωραίο πρίξιμο στο στήθος. Οπότε πάμε. Και γίνεσαι διάσημος από τα βίντεο μας. Είσαι έτοιμος? Το όνομά σου? Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, κάνεις γενικά έτσι push-ups, ασχολείσαι καθόλου? Κάνω, ναι. Εδώ έχουμε το στρώμα γυμναστικής. Πάμε. Ωραίος. Μαλάκα, είδες πως μαζευτεί κάνε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον επόμενο. Ερεντών. Ερεντών το όνομά σου, γυμνάζεσαι γενικά? Ναι. Γυμνάζομαι. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε. Έχουμε 66 που σάψουμε μέχρι τώρα. Θα περιμένεις λίγο να δούμε και τους υπόλοιπους. Πάμε! Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Επόμενος, και δεν ξέρω, το βλέπω, έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Ο Νίκος. Πόσες κάμψεις θα κάνεις? Ξέρω εγώ. Πες ένα αριθμό, θέλω να το σπάσω. 30. 30. Παραπάνω θέλουμε. 40. Να δούμε. 50. 50 και πάμε. Εντάξει. Ναι. Πάμε. Κάτσε. Πάμε! Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς σε λένε? Αντώνη. Θα βγάλεις 60 κάμψεις? Όχι. Πώς θα κάνεις? 50. Πάμε, 50.
Δώσε, ψυχώστε τον ρε, φίλο σα είναι ρε, πείτε του κάτι ρε. Πάμε λίγο. Ωραίος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχεις TikTok Sharecut, οπότε κάνεις καλλιστένικς εκεί, βλέπεις σίγουρα, οπότε πατάς. Καράτε, έκανα καράτε. Οπότε για πόσες πάμε. Για 50, αρχικά και θα δούμε πώς θα βγάλω. Τώρα το σπάσεις το 50 ρε, έχει γίνει πολύ. 2, 3, 4, 5, 6, γυλιά! Έλα! Έλα! Πόσο ήταν! Δεν πειράζει! Λοιπόν, έχουμε τον Διονύση εδώ πέρα που σχηρίζει ότι θα κάνει ένα πολύ δυνατό νούμερο. Ωραία! Τώρα έχουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος κάνει γυμναστική σε γυμναστήριο, σε πάρκο. Όχι, βασικά κάνω εξωτερικά σε πάρκο. Ωραία. Λίγο πυγμαχία έκανα παλιά. Πυγμαχία, έξω σε πάρκο με το κρύο, σκληρός. Σκληρός και αυτά. Αμέ! 61, 62, 63. Όλα μέχρι πάνω πάμε. 65. Έλα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, κάποιος δεν είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις, έχουν κάνει όλοι, ήρθε η σειρά σου. Αφού ήρθε η σειρά μου λοιπόν, πρέπει να ξεπεράσω τα 66, πάμε να κάνουμε ένα δοκιμαστικό, for fun, χωρίς ζέσταμα κλπ. Για να δούμε τι θα βγάλουμε. Πάμε. Πάμε. Ένας διαγωνιζόμενος, ο Ηλίας Ισταθείου. Ο Ηλίας, παιδιά, είναι στον όγκο από ό,τι μας λέει. Τα παίκ του αρχίζουν και ακουμπάνε το πηγούνι και πάμε για... Δεν έχεις ξανακάνει κάμψη για καιρό, ας πούμε. Ένα τετράμινο έχω να βαρέσω. Ωραία, σήμερα λοιπόν, επιστροφή, δώσα όλα. Πρέπει να περάσεις 70... να κάνεις 72. Πάμε για το 50. 9. Δώσε ρε! Πάμε να δούμε τον Κυριάκο. Σιγά. 59, πάμε. 60, αλλά 12. 60. Κοντά στο 20. Πάμε για τα 20. Όλιβερ πάει για τα 20 ευρώ. 50. Μπράβο. 51. Ωραία. Όχι 70, 72. Κάτσε. 64. 65, good job. Έλα. Παιδιά, αυτό ήταν το challenge που είχαμε σήμερα, δεν κέρδισε κανένας. Είχαμε 71 push-ups που έκανε ο captain, κανένας δεν μπορούσε να κάνει 72, φτάσαμε όμως πολύ κοντά. Θα έρθουν κι άλλα τέτοια εννοείται. Εγώ προσπάθησα να τους δώσω μια ευκαιρία, πιέστηκα μέχρι το 80%, αλλά δεν ήταν αρκετό τελικά, δεν πειράζει. Ίσως την επόμενη φορά κάποιος από εσάς να προπονηθεί αρκετά σκληρά και να περάσει το διάφορο. Εγώ στους διαγωνιζόμενους ρε φίλε φώναζα, έδινα hype, τίποτα κανένας, δεν ξέρω. Την επόμενη φορά τους περιμένω πολύ πιο δυνατούς. Αυτή ήταν η επιστροφή των Greeks and Games. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια γραφή και έχω και άλλα τέτοια.